Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021. Πώς περνά ο καιρός, ευτυχώς γρήγορα. Καλώς όρισες, Αριστονίκη μας. Καλώς σας βρήκα. Και σήμερα θέλουμε να μας σχολιάσεις το θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει την επικαιρότητα και απασχόλησε και το κανάλι μας την προηγούμενη εβδομάδα. Με αφορμή την ιστορία που κατήγγειλε η κυρία Πεκατόρου και πολλές άλλες γυναίκες που ήρθαν στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο των ακαδημαϊκών να καταγγείλουν τέτοιου είδους παραβιάσεις, θέλουμε τη δικιά σου τη συμμετοχή σε αυτό. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο για έναν άτομο το οποίο έχει παρενοχληθεί ή κακοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, αλλά και δει τη σεξουαλική, η οποία είναι η κορονίδα των τραυμάτων. Θεωρείται η κορονίδα των τραυμάτων η σεξουαλική κακοποίηση. Τόσο ισχυρό είναι σαν τραύμα. Ο τραυματοθεραπευτής που είχα κάνει την πρακτική μου και την εξειδίκευσή μου μας έλεγε ότι είναι βαθμού 10 η κακοποίηση, με άξονα το 10 η σεξουαλική κακοποίηση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για το θύμα του σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης να μιλήσει γι' αυτό, καθότι αισθάνεται το ίδιο πάρα πολύ ντροπιασμένο, πάρα πολύ είναι τόσο τραυματισμένο από όλο αυτό το γεγονός και τόσο φοβισμένο που δεν μπορεί πάντοτε να βρει το θάρρος εκείνη τη στιγμή και να μιλήσει και να πει αυτό το πράγμα. Και όσο πιο μικρό είναι το παιδί αυτό, μιλάω και για τα δύο φύλλα, γιατί δεν γνωρίζει φύλλο η κακοποίηση, τόσο πιο δύσκολο είναι να το πει, να το εκφράσει, να το δηλώσει, αλλά και να υποστεί και όλη εκείνη τη δευτερογενής θυματοποίηση που έχουν υποστεί πάρα πολλά θύματα, που έχουν μιλήσει ακόμη και μετά, σε μεταγενέστερη ηλικία, για αυτό που τους έχει συμβεί, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από τις αρχές που καλούνται να εξετάσουν την περίπτωση αυτή, είτε από τα άτομα της οικογένειας τους που μπορεί και εκείνα να κάνοντας ακατάλληλου τύπου ερωτήσεις, να τα πληγώσουν, να τα προσβάλλουν, να τα κάνουν αισθανθούν ακόμα πιο άσχημα, αλλά και όλη εκείνη η επαναβίωση του τραυματικού γεγονότος που γίνεται με την επαναθύμηση και αυτό που πρέπει να το λένε συνέχεια και συνέχεια προκειμένου να καταθέσουν αυτό το γεγονός, αυτό είναι ύψιστη μορφή επαναθυματοποίησης και είναι ακόμα πιο δύσκολο και καθιστά ακόμα πιο δύσκολο και πιο ισχυρό το τραύμα αυτών των ανθρώπων. Είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να μιλήσει κάποιος για αυτό που του έχει συμβεί με λεπτομέρειες, να το επαναβιώσει, να βιώσει όλη αυτή την άσχημη ντροπιαστική κατάσταση και να εισπράξει είτε από την κοινή γνώμη, είτε από τα άτομα που τους τα λέει όλα αυτά γιατί θα βοηθήσουν προς αυτή τη διερεύνηση, είτε από τα άτομα της οικογένειάς τους, όλη αυτή την αντίδραση που μπορεί πολλές φορές να είναι ακόμη πιο τραυματική και ακόμη πιο δύσκολη για τα ίδια. Και να πω κάτι, ότι χωρίς να έχει υποστεί κάποιος αυτό, που ευχόμαστε να μην το έχει υποστεί κανένας, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει το θύμα, τη ψυχολογία του, αλλά και την κατάσταση στην οποία έχει επέρθει από αυτή την κατάσταση. Άρα είναι λίγο προσοχή, λίγη ευαισθητοποίηση περισσότερη για αυτά τα άτομα που έχουν υποστεί αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δεν βλάφτη κανένα. Γιατί έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα απείρου κάλους σχόλια και απείρου κάλους δημοσιεύσεις, τα λέω ηρωνικά και με την πραγματικά γιατί θέλω να ακουστεί έτσι, πάνω σε καταγγελίες είτε από την αθλήτρια τη συγκεκριμένη, είτε από άλλους αθλητές, είτε από άλλες κοπέλες, φοιτήτριες. Και σε άντρες μπορεί να συμβεί σεξουαλική. Και σε άντρες φυσικά και σε γυναίκες που έχουν πάρει έτσι το θάρρος μέσα από αυτή την έτσι δημοσιοποίηση που έχει λάβει το ζήτημα αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, να μιλήσουν και αυτοί για αυτό που τους έχει συμβεί.
Είμαστε πολύ πίσω σαν κοινωνία, νομίζω, σε αυτά τα θέματα και θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για το πώς αντιδρούμε σε τέτοιες πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αριστονίκη μου, πολλά ερωτήματα που τέθηκαν στο κανάλι και γι' αυτό κάνουμε κιόλας και αυτό το vlog σήμερα, είναι για το πώς μιλάμε στα παιδιά μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, καθώς τα διαπαιδαγωγούμε, ώστε από τη μια να είναι προφυλαγμένα όσο γίνεται ή ευαισθητοποιημένα για τέτοιου είδους συμπεριφορές, και από την άλλη, αν τυχόν τους συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν το θάρρος να έρθουν να μας το πούν. Γιατί αυτό το οποίο είναι σοκαριστικό, είναι ότι τα θύματα που βρίσκονταν σε εφηβική ηλικία, δεν είχαν μιλήσει τότε στους γονείς τους. Δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν στους γονείς τους. Άρα το ερώτημα είναι διπλό. Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τη σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση, ώστε να τα προστατεύσουμε και να δράσουμε προληπτικά, και τι είδους σχέση είναι καλό να έχουμε μαζί τους, ώστε να μπορούν να μας μιλήσουν όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί πώς θα δράσουμε προληπτικά ως γονείς. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές και το κανάλι σου βρίθει τέτοιων θεμάτων, που έχουμε μιλήσει και για την σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση στα παιδιά και στους εφήβους ιδιαίτερα, και έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα εκεί, αλλά να αναφέρω συνοπτικά τα εξής, ότι τα πάντα όλα στη σχέση μας με τα παιδιά μας είναι η ποιοτική σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί τους. Και αυτή την ποιοτική σχέση τη δομούμε από τα παιδικά χρόνια του παιδιού και δεν περιμένουμε να φτάσει στην εφηβεία για να μπορέσουμε να δομήσουμε ποιοτική σχέση, γιατί είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω της εξελικτικής φάσης της εφηβείας να δομήσεις ποιοτική σχέση με το παιδί σου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μιλάμε ανοιχτά στην οικογένεια, συζητάμε τα θέματά μας, συζητάμε αυτά που μας προβληματίζουν, ενημερώνουμε τα παιδιά μας μέσα από παραδείγματα. Συνήθως το τρίτο πρόσωπο βοηθάνε πάρα πολύ για να μην θεωρήσουν ότι μιλάμε για τα ίδια. Αν θέλουμε να τα παραδειγματίσουμε, αν θέλουμε να τους δώσουμε κάτι να καταλάβουν για ένα κοινωνικό φαινόμενο, μπορούμε να το πούμε σε τρίτο πρόσωπο, σαν ιστορία που μας την έχει διηγηθεί κάποιος, σαν ιστορία που την έχουμε ακούσει κτλ. Ένα παιδάκι, ναι, ακριβώς. Το μέρος και έγινε κάτι τέτοιο. Σε ποιο από τα βιβλία σου μιλάς για αυτό το θέμα, γιατί έχεις... Υπάρχει το «Εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό άγγιγμα», που είναι ένα παραμυθάκι που είναι για τα παιδάκια. Μπορεί να το βρει κάποιος στην ιστοσελίδα μου, να βρει το link για το πώς θα το αποκτήσει. «Εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό άγγιγμα». Ναι. Και επίσης αυτό που υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία ψυχοεκπαίδευσης γύρω από το θέμα της κακοποίησης, γύρω από το θέμα το πώς προστατεύουμε το σώμα μας, του τι θεωρείται κακό και τι καλό άγγιγμα. Υπάρχουν και διάφορα έτσι του στυλ κινούμενα σχέδια, σαν μικρά σύντομα βιντεάκια στο YouTube γι' αυτό. Υπάρχουν και διάφορα παραμυθάκια για την καλή, ας το πούμε έτσι, για το ποιο τι θεωρείται καλό ή όχι. Είναι καλό ο κάθε γονέας να πάρει τη γνώμη κάποιου ψυχολόγου που εμπιστεύεται. Θα ήταν ευχής έργο να έχει κάθε οικογένεια τον προσωπικό της ψυχολόγο για να μπορεί να τον συμβουλεύεται γύρω από την του ή και τους ίδιους σαν συμβουλευτικοί, και να πάρουν έτσι να διαβάσουν ή να ασχοληθούν με παραμυθάκια που κάνουν για την ηλικία του παιδιού τους και που γενικότερα έχουν γραφτεί από ειδικούς οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα αυτά και μπορούν να γράψουν με επιστημονικότητα αλλά και απλότητα, χωρίς να χάνει όμως την επιστημονοσύνη του το θέμα. Θα είναι βιβλία γραμμένα από ψυχολόγους και παιδαγωγούς που είναι εξειδικευμένοι στο θέμα. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα μεγάλη πληθώρα βιβλίων τέτοιων, ωστόσο είναι καλό να αναζητούμε κάθε φορά αυτό που κάνει, που ταιριάζει στο δικό μας παιδί, που ταιριάζει στην ηλικία του και που γενικότερα λέει τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι και όχι ωραιοποιημένα ή με κάποιο τρόπο που μπορεί να μην είναι τόσο επιστημονικά ορθός. Αυτό που μπορούμε να δούμε ως σημάδι έτσι, να πούμε κάποια έτσι
σημάδια, ενδείξεις που μπορεί να έχει ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί είτε παρενόχληση είτε κακοποίηση, είναι ότι το βλέπουμε να αποσύρεται, να κλείνεται στον εαυτό του, να αποφεύγει τις παρέες, να αποφεύγει να κάνει τις δραστηριότητες που έκανε, να μην έχει καθόλου ενδιαφέρον ή να είναι μειωμένο το ενδιαφέρον του για τις υποχρεώσεις του και για τις δραστηριότητες του, να μην αντλεί ευχαρίστηση από τίποτα, να μιλάει υποτιμητικά για τον εαυτό του, να αισθάνεται ντροπή για τον εαυτό του ή ακόμη για πιο μικρά παιδιά μπορούμε να δούμε υπερκινητικότητα, επιθετικότητες, εκρήξεις θυμού πάρα πολύ έντονες που πριν δεν τις είχαν, εύκολα κλάματα, αυτοκαταστροφικότητες, αυτοτραυματισμούς. Μετά στους εφήβους μπορούμε να δούμε χρήση ουσιών ή χρήση ή να καπνίζουν και να κάνουν πράγματα που δεν έκαναν πριν. Ακόμη και συμπεριφορές. Ναι. Μπορούμε ακόμη να δούμε όρη έναρξη της σεξουαλικής ζωής σε κάποια παιδιά. Ακριβώς. Μπορούμε να δούμε έναν άγχος αποχωρισμού σε μικρότερα παιδιά ή ακόμη και παιδιά που αρχίζουν να μιλούν γύρω από σεξουαλικά θέματα χωρίς να είναι να δικαιολογείται αυτό είτε από την ηλικία τους και από τη δράση των συνομιλίκων σε αυτό, είτε γενικότερα από ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα που έχουν δει κάποια κατάλληλη ταινία, εννοώ και αυτά. Άρα αν δούμε ότι ένα παιδί να κάνει χειρονομίες που δεν αρμόζουν στη σύνηθη συμπεριφορά του, ή να λέει λέξεις που δεν αρμόζουν στη σύνηθη συμπεριφορά του και το λεξιλόγιο του, τότε αυτό είναι καμπανάκι που μπορεί γενικότερα να μας θορυβήσει και να μας κάνει να αναρωτηθούμε τι έχει το παιδί μας. Ακόμη μπορούμε να δούμε μία ανεξήγητη επαναστατικότητα μετά στις φυγής από το σπίτι, με μία δυσκολία να διαχειριστεί τα όρια το παιδί κτλ. Αυτά είναι κάποιες από τις ενδείξεις που μπορούν να μας δείξουν. Δεν είναι απαραίτητο όμως αποδείξει ότι το παιδί μας έχει δεχθεί κακοποίηση ή παρενόχληση. Είναι ενδείξεις. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ενδείξεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Κάτι συμβαίνει στο παιδί μας. Μπορεί να είναι παρενόχληση, μπορεί να είναι κακοποίηση, μπορεί να είναι σχολικός εκφοβισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε, κάτι που το έχει ενοχλήσει. Αν αυτό ένα παιδί έχει αυτά τα συμπτώματα, είναι πολύ καλή ιδέα να πάει σε ψυχολόγο που βλέπει παιδιά. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το περιστατικό αυτό, η ιστορία που βγήκε στη δημοσιότητα με την θαραλέα καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου και τις καταγγελίες που ακολούθησαν, οι οποίες είναι σαν χιονοστιβάδα, μπορούμε να το συζητήσουμε με τα παιδιά παρακολουθώντας ένα ρεπορτάζ και μετά να το σχολιάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα παράδειγμα που να είναι σαφώς για τρίτα πρόσωπο, όχι για τα ίδια, και να είναι εκπαιδευτικό, ψυχοεκπαιδευτικό? Μπορούμε να το συζητήσουμε. Διαλέγουμε ένα απόσπασμα το οποίο αρμόζει για την ηλικία των παιδιών μας και που θεωρούμε ότι δεν θα τα σοκάρουμε και δεν θα κάνουμε μία έτσι εισβολή στην αγνότητα που έχουν, στην παιδικότητα που έχουν, στην αθότητα που έχουν. Και μετά θα μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση για αυτό το περιστατικό. Θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε ως περιστατικό και να το, αν είναι παιδάκι παιδικής ηλικίας, συνηπιακής ηλικίας, καλύτερο να το συζητήσουμε μέσα από ένα ειδικό παραμυθάκι που μιλάει για αυτά τα θέματα. Μιλάμε για παιδιά του δημοτικού σχολείου. Τώρα, αν είναι εφηβικής ηλικίας ή προεφηβικής, μπορούμε να διαλέξουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ, το οποίο δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες του τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά αναφέρεται στο περιστατικό ότι έχει συμβεί αυτό και σε όλη την περιγραφή του πώς ένιωσε κάποιος και όχι στην περιγραφή της ίδιας της πράξης. Λοιπόν, είναι καλό να το αποφύγουμε αυτό. Τώρα, είναι σημαντικό να συζητήσουμε με το παιδί μας, να το ρωτήσουμε τι γνώμη έχει γι' αυτό, εάν έχει ακούσει ενδεχομένως άλλα παιδάκια που μπορεί να το έχουν διηγηθεί, άλλα παιδιά που το έχουν διηγηθεί κάτι παρόμοιο, αν έχει δει αυτό κάτι παρόμοιο, ποια γνώμη έχει γι' αυτό, και γενικότερα να κάνουμε μια συζήτηση πιο πολύ ψυχοεκπαιδευτική, για να ενημερώσουμε το παιδί μας προληπτικά για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και να τον εκπαιδεύσουμε γύρω από το ποια πρέπει να είναι η αντίδραση ενός παιδιού όταν υποστεί το ίδιο ή κάποιος προσπαθήσει να το ενοχλήσει, είτε αυτό είτε κάποιο φίλο του ή φίλη του, ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση που πρέπει να έχει απέναντι σε ένα τέτοιο περιστατικό. Μάλιστα.
Άρα, ασφαλές περιβάλλον στο οποίο το παιδί να νιώθει εμπιστοσύνη να ρωτήσει ό,τι τον απασχολεί, ό,τι το απασχολεί. Ανάλογα με το εξελιχτικό στάδιο, μιλάμε με ανάλογο τρόπο και είναι καλή ιδέα να συμβολευτούμε και ψυχολόγο που εξειδικεύεται σε θέματα οικογένειας και παιδιών, ώστε να μας μιλήσει για να μας πει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σου, αυτού μιλάς έτσι με το άλλο. Δηλαδή, εξειδικευμένες οδηγίες. Ένα βιντεάκι δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για όλες τις περιπτώσεις, όλους τους γονείς, όλα τα παιδιά. Και δεν αποσιωπούμε το θέμα και μιλάμε σε τρίτο πρόσωπο και προσπαθούμε να μην δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ενοχών ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο φταίει το ίδιο το παιδί, γιατί ίσως ένα παιδί στο οποίο μιλάμε μπορεί να του έχει συμβεί κάτι και αν προκαλέσουμε, αν είμαστε απρόσεχτοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο αναφερόμαστε στο θέμα, να προκαλέσουμε περισσότερες ενοχές. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι ένα κοινωνικό μήνυμα να δώσουμε, ότι ως κοινωνία θα πρέπει να αγκαλιάζουμε τα θύματα και όχι τους θύτες. Πολύ προσεκτικά στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και που σχολιάζουμε τέτοιες ειδήσεις, τέτοια περιστατικά, γιατί ως γνωστό είναι πολύ, πολύ έτσι διαδεδομένο ο κριτής του διαδικτύου που εμφανίζεται και τα ξέρει όλα, είναι ο παντογνώστης που μπορεί να γνωρίζει τα πάντα και να κρίνει οποιονδήποτε έχει γράψει το οτιδήποτε. Πολύ προσοχή λοιπόν στο τι κοινωνία θέλουμε να είμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς τους έτυχε, τους έλαχε αυτό, γιατί μπορεί το επόμενο θύμα να είναι το παιδί σου. Μακάρι όχι. Μακάρι όχι, δεν θέλουμε κανένα παιδί να έχει υποστεί όλο αυτό, αλλά μιλάω σε αυτόν που δείχνει το δάχτυλο και κρίνει αυτές τις συμπεριφορές, γιατί δεν μίλησες πιο πριν και ειρωνεύεται και κάνει. Αν ήταν το δικό σου παιδί, θα έλεγες το ίδιο. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η μηδενική ανοχή και μηδενική δικαιολόγηση στον οποιοδήποτε καταχράτε την εξουσία που έχει απέναντι σε ανθρώπους, είτε ως προπονητής, είτε ως δάσκαλος, είτε ως διευθυντής κάπου, είτε ως καθηγητής. Μηδενική ανοχή. Μη κοινωνική ανοχή, δηλαδή χρειάζεται η κοινωνία ίδια να αντιδράσει και οπωσδήποτε δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά και σε επίπεδο νομοθετικό πρέπει να αναβαθμιστούν οι ποινές, να αναβαθμιστεί η αυστηρότητα του συστήματος δικαιοσύνης, ώστε να είναι αποτρεπτικά αυτά για πιθανά τέτοια περιστατικά. Αριστονίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα πούμε ξανά την επόμενη Αριστοτρίτη. Ραντεβού με τους φίλους που ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή το Σάββατο που μας έρχεται, στο πρώτο σεμινάριο που κάνουμε για το φόβο και το άγχος. Έχουμε και είναι το Σάββατο αυτό μας έρχεται 30 Ιανουαρίου, 3 με 7 το απόγευμα διαδικτυακό. Θα επαναληφθεί και το επόμενο Σάββατο για όσους δεν προλάβαν να δηλώσουν συμμετοχή και ίσως που ποιος ξέρει, ίσως να κάνουμε και τρίτη εβδομάδα αν υπάρχει κόσμος που θέλει. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα.